Κύριε Μαρούδα, στο Θεσσαλικό κάμπο τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, αντιλαμβανόμαστε, έχουμε ακούσει για τη νέα ΚΑΠ, ύστερα από τον Brexit, εφόσον εάν ολοκληρωθεί, ήταν και πρόταση του κύριου Βέμπερ για τον Νότο να υπάρξει σημαντική μείωση αναπροσαρμογή των κονδυλίων προς τα κάτω. Τα ξέρετε, φαντάζομαι, τα γνωρίζετε, είστε στον κάμπο. Τι γίνεται τώρα με την αγροτική οικονομία, την αγροτική πολιτική, πώς μπορεί εκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, τι προτείνει για να υπάρξει μια, κατά την άποψή σας, διαφορετική πολιτική προσέγγιση? Λοιπόν, να πω καταρχήν για τις 120 δόσεις ότι ως ένα βαθμό είναι ένα δώρο άδωρο, γιατί θα πρέπει και να καλυφθούν οι προηγούμενες οφειλές, αλλά και κάθε μήνα τα ασφάλιστρα του ΕΦΚΑ, και ιδιαίτερα για τους αγρότες που χρωστάνε πάνω από 50% στον πρώην ΟΓΑ. Είναι πολύ δύσκολο από τη στιγμή που δεν υπάρχει εισόδημα και μειώνεται συνεχώς το εισόδημα εξαιτίας αυτών των πολιτικών που ακολουθούνται και από την κοινή αγροτική πολιτική αλλά και από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Πολλοί κόσμος θα πεταχτεί γρήγορα έξω από τη ρύθμιση. Αυτό είναι, είναι κάτι που θα το δείτε να συμβαίνει πολύ γρήγορα. Τώρα, γι' αυτό που ρωτήσατε. Καταρχήν, η Ελλάδα έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες. Έχει εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες άριστες για να παράγει ποιοτικά προϊόντα, και όντως τα δικά μας τα προϊόντα, τα ελληνικά, είναι πολύ ποιοτικά. Υπάρχει μεγάλη μηχανοποίηση παραγωγής, υπάρχει τεχνογνωσία από τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο, και μεράκι για τη δουλειά που κάνουν. Υπάρχει και ένα καλό επιστημονικό δυναμικό. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα έχει γίνει χώρα εισαγωγής αγροτικών και ζωικής και φυτικής παραγωγής προϊόντων. Χαρακτηριστικά θα σας πω μόνο ότι το μαλακό σιτάρι που, από το οποίο γίνεται το ψωμί, το 56% είναι εισαγόμενο. Το ίδιο συμβαίνει στα όσπρια, στις πατάτες, σε όλα. Εκτός από το λάδι, το σκληρό σιτάρι και τα φρούτα που είμαστε. Αυτό που καλύπτουμε τις εξαγωγές. Δεν υπάρχει, και κάποιες εξαγωγές. Δεν υπάρχει προσφερόμενη παραγωγή από τους Έλληνες παραγωγούς ή είναι άλλοι λόγοι? Λοιπόν, αυτό συμβαίνει γιατί ο προσανατολισμός που είναι η κοινή αγροτική πολιτική που ισχύει για, και για τη χώρα μας, ο προσανατολισμός ήταν να παράγονται προϊόντα όχι με βάση τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να καλύψουμε με φτηνά και ποιοτικά προϊόντα όλες τις διατροφικές ανάγκες. Να θρέψουμε τον ελληνικό λαό και να κάνουμε και εξαγωγές, όπως αυτό γινόταν πριν μπούμε στην τότε όχι σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΚΑΠ προσανατολίζει και τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις προς την βιομηχανία, σε αυτό που συμφέρει την αγορά, δηλαδή τους βιομηχάνους, τη μεταποιητική βιομηχανία. Και αυτό φαίνεται και από τη συνδυμένη ενίσχυση τη λεγόμενη, η οποία δίνεται, ας πούμε, στην βιομηχανική ντομάτα, δεν δίνεται όμως στην ντομάτα που τρώμε κάθε μισή μέρα, ας πούμε, στα ελληνικά σπίτια. Και το ίδιο γίνεται και σε μια σειρά προϊόντα. Άρα είναι ένας προσανατολισμός της ΚΑΠ. Και η ΚΑΠ τώρα, σε κάθε αναθεώρηση, κάθε 7 χρόνια που αναθεωρείται, είναι σε χειρότερη μοίρα, σε χειρότερη κατεύθυνση για τους Έλληνες αγρότες. Και βεβαίως φέτος μιλάνε για πολύ μεγαλύτερη μείωση των ενισχύσεων, των όποιων ενισχύσεων, με συνέπεια βεβαίως να δημιουργείται ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο αγροτικό εισόδημα που ούτως ή άλλως έχει χτυπηθεί. Πρέπει να αναφέρω χαρακτηριστικά. Εισάγουμε σχεδόν τα πάντα από γάλα και από κρέας. Από 10 έως και 90% είναι οι εισαγωγές που κάνουμε, ανάλογα το προϊόν. Η κτηνοτροφία ελληνική αυτή τη στιγμή τελειώνει. Έχουν μειωθεί 30% οι τιμές την τελευταία διετία στο γάλα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα επίσης των αθρώων εισαγωγών που γίνονται γάλακτος, που τα βαφτίζουν ελληνικά, γιατί υπάρχει απόφαση ότι στη χώρα που μεταποιείται το προϊόν είναι και η χώρα παραγωγής. Έρχονται, δηλαδή, ευρωπαϊκά, είναι η συνθήκη του Μάστριχ που διευκολύνει τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Την ψήφισαν όλα τα κόμματα, να το θυμίσω, εκτός από τους βουλευτές του ΚΚΕ όταν είχε ψηφιστεί. Με συνέπεια, να φέρνουν γάλα οι γαλακτοβιομηχανίες απ' έξω, από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το βαφτίζουν ελληνικό, να μην γίνεται ισοζύγιο, να κάνουν και τυρί φέτα που υποτίθεται ότι είναι pop μόνο από ελληνικό γάλα και που οι επιλεγμένες περιοχές πρέπει να γίνει, να το κάνουν με αυτό το γάλα, και καταλαβαίνετε ότι αυτό μειώνει το εισόδημα και του κτηνοτρόφου που τελειώνει η κτηνοτροφία. Και εγώ θα ήθελα να ακούσω τους συνομιλητές ποια είναι η θέση τους, γιατί ήταν κυβέρνηση, τουλάχιστον οι τρεις που μίλησαν, κυβέρνησαν τα τελευταία 45 χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτούς. Ούτως ή άλλως μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω μια παρατήρηση μόνο, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που είπε η κυρία Λουίζου για τις σταθερές κυβερνήσεις με το εκλογικό σύστημα. Λοιπόν, και στις σταθερές κυβερνήσεις τη χορτάσαμε την ανάπτυξη, τρία μνημόνια, ακραία φτώχεια. Μάλιστα. Και με τις κυβερνήσεις συνεργασίας πάλι μνημόνια ψήφισαν. Ευχαριστώ. Δεν τους περάζει το εκλογικό σύστημα. Είναι ευχαριστώ, ότι συμφωνούν στην γενική στρατηγική πολιτική τους. Κύριε Μαρούδα,
Αν θέλετε να μας πείτε κάτι για τα πλεονάσματα, τα οποία εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα πλέον έτσι καυτά ζητήματα της χώρας μετά τις εκλογές. Βεβαίως. Τα πλεονάσματα είναι τα λεγόμενα ματωμένα πλεονάσματα που στηρίζονται στις αντιλαϊκές πολιτικές, στην εκμετάλλευση των εργαζομένων, στη μείωση των συντάξεων, στη μείωση των μισθών, στο τσάκισμα δικαιωμάτων, στη μείωση του αγροτικού εισοδήματος, σε κλείσιμο μαγαζιών, και εκεί βγήκαν τα λεγόμενα ματωμένα πλεονάσματα, για τα οποία ακούω να επιχαίρονται και να πανηγυρίζουν και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ, γιατί όλοι μαζί αυτοί ψήφισαν τα μνημόνια και στα δικά τους και στις δικές τους ψήφους στηρίχτηκε το τσάκισμα των ζώων, των Ελλήνων πολιτών. Και βεβαίως πραγματικά εγώ απευθύνω ένα ερώτημα αυτή τη στιγμή στους εργαζόμενους, στους αγρότες, στους αυτοαπασχολούμενους που μας ακούν. Δηλαδή πώς τους ανέχονται ακόμα να πανηγυρίζουν για τα ματωμένα πλεονάσματα, να πανηγυρίζουν στο τσάκισμα των δικών μας των ζώων και να πάνε στην κάλπη να τους επιβραβεύσουμε την ψήφο τους, όταν από τα 55 δισεκατομμύρια έσοδα του προϋπολογισμού, τα 52 δισεκατομμύρια τα πληρώνουν οι αγρότες, οι εργάτες, οι αυτοαπασχολούμενοι, και μόνο 3 δισεκατομμύρια πληρώνουν οι ανώνυμες εταιρείες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν εθελοντικό φόρο και όλο το, αυτό που λέμε, μεγάλο κεφάλαιο. Και από την άλλη πλευρά, το 31% των Ελλήνων πολιτών ζει κάτω από το όριο φτώχειας. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα όλων αυτών που σήμερα καυγαδίζουν εδώ μπροστά μας, χωρίς όμως πραγματικά να ακολουθήσουν κάποια άλλη διαφορετική πολιτική. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ καραμπινά τη δεξιά πολιτική ακολούθησε, και βεβαίως το ίδιο θα πρόκειται να γίνει και αύριο με την όποια κυβέρνηση εκλεγεί, γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχουν συμφωνίες. Λοιπόν, και βεβαίως αυτά θα υλοποιήσουν. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε και να καλέσουμε τον ελληνικό λαό είναι να σηκώσει το ανάστημά του, να πιστέψει τη δύναμή του, γιατί έχει δύναμη. Και πρέπει να πιστέψει αυτή τη δύναμη και με την ψήφο του ενισχύοντος του ΚΚΕ, γιατί εμείς θέλουμε την επόμενη μέρα να είναι δυνατό το ΚΚΕ για να είναι δυνατός ο ελληνικός λαός, γιατί στις 7 Ιούλη θα τελειώσουν οι εκλογές, κυβέρνηση θα υπάρχει, όμως τα προβλήματα στις 8 του Ιούλη θα είναι εδώ όλα μπροστά μας, αλλά και να μπορέσει το ΚΚΕ, ένα ενισχυμένο ΚΚΕ, να παλέψει και έξω και μέσα στη Βουλή και κυρίως έξω από τη Βουλή, να οργανώσει την πάλη του λαού, γιατί πραγματικά εκεί είναι ο δρόμος που κερδίζεις. Εμείς και σαν αγρότες το λέω. Το 2016 στα μεγάλα μπλόκα κερδίσαμε το αφορολόγητο, όταν ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Γεροβασίλη τότε έλεγαν ότι θα έχουμε μηδέν αφορολόγητο. Το κερδίσαμε και το καταφέραμε τους αγώνες μας, και άλλα κατακτήσαμε και οι εργαζόμενοι έχουν κατακτήσει, και πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει πρώτον να φύγουν από αυτά τα κόμματα που έχουν τσακίσει τις ζωές τους, να σταματήσουν αυτό το ψυχολογικό εκβιασμό και όλες τις πιέσεις που αισθάνονται, να σηκώσουν το ανάστημά τους και να στηρίξουν το ΚΚΕ.